Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη συγκλονιστικό βίντεο για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε, η Καλλιόπη είναι αποφασισμένη να μην αφήσει τίποτε όρθιο στην Άνω Ποριά για να εκδικηθεί τη δολοφονία του άντρα της, Βασίλη, στη φυλακή, με εντολή του Παύλου Βρουλάκη, αλλά και του πρώτου της εγγονού, του Νικηφόρου, από το χέρι του Λάζαρου Βρουλάκη. Κι αν για τον Παύλο και τον Λάζαρο η απόφασή της είναι να πληρώσουν με την ίδια τους τη ζωή το κακό που έχουν κάνει στην οικογένειά της, η βούλησή της να καταστρέψει τον Αντώνη απαιτεί άλλους, πιο λεπτούς χειρισμούς. Ο Ζαυτιγιές τα κάτεχε όλα για το Βασίλη μου και τα κουλάντριζε κατά πως βόλευε τους Βρουλάκηδες, μονολογεί και καταστρώνει το σχέδιό της για να εξευτιλίσει τον Αντώνη, ο οποίος δεν έχει πάψει στιγμή να υποψιάζεται το Μαθιό για τη δολοφονία του Στεφανή, συνεχίζοντας τις έρευνες. Η Καλλιόπη βάζει τα μεγάλα μέσα μπροστά και επικοινωνεί με ένα ξάδερφο από το δικό της ΣΟΗ, που είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας στην Αθήνα, που λέει πως κάτι δεν πάει καλά με τον Αντώνη, πως έχει πολλές ανεξιχνίες στις υποθέσεις και πως ποτέ δεν ερεύνησε όπως θα έπρεπε το φόνο του άντρα της σε μέρος όπου φυλαζόταν καλά, μέσα στη φυλακή. Του ζητά να κοιτάξει τις πομπές του Αντώνη που έχει ντροπιάσει την αστυνομία της Κρήτης, επειδή αγάπησε τη χείρα Βρουλάκαινα. Ο Αντώνης, αντιμέτωπος με τα κουτσομπολιά εις βάρος του, μαθαίνει πως τον ερευνούν και από την Αθήνα για λυπή άσκηση καθηκόντων και συγκάλυψη. Η οργή και ο θυμός φουντώνουν μέσα του. Τον πνίγει θλίψη για την αχαριστία και την προσπάθεια να φυγεί η ανεπίλητη καριέρα του. Είναι αποφασισμένος να τα βροντίξει όλα και να παραιτηθεί από την αστυνομία για να υπερασπιστεί το όνομά του. Ο Γιώργος, η Ντίνα αλλά και η Μαρίνα κάνουν ό,τι μπορούν για να το συγκρατήσουν. Ο Αντώνης όμως έχει πάρει την απόφασή του. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!